Με τις αλλαγές στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών του κλάδου της οικονομίας να βρίσκονται στο επίκεντρο, διεξήχθησαν σήμερα οι εκλογές στο παράρτημα Χανίων και Ρεθύμνου του τμήματος Δυτικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Οι νέες διοικήσεις θα πρέπει να διαχειριστούν πρώτα το φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε προχθές, το οποίο επιβάλλει τα μαϊντάτα και στα έσοδα και στα έξοδα, επιβάλλει μεγάλα πρόστιμα στους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δεν θα μπορούν να συμμορφωθούν. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος φόρτος για τα λογιστικά γραφεία. Οι λογιστές πραγματικά δουλεύουν εξαντλητικά και θα πρέπει να αναγνωριστεί ο ρόλος τους, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός κρίκος για τη δημόσια διοίκηση. 1022 οικονομολόγοι στα Χανιά και το Ρέθυμνο κλήθηκαν να εκλέξουν νέες διοικήσεις στο τοπικό παράρτημα και στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η απλοποίηση των δικασιών, έτσι ώστε να γίνει η ζωή ιδιαίτερα των λογιστών και των φοροτεχνικών πιο ανθρώπινη και πιο εύκολη. Μιλάμε για πράγματα που μπορεί κάποια δημόσια υπηρεσία να πάρει από ένα εύκολο τρόπο μόνη της από μια άλλη, έτσι ώστε να μειωθεί ο όγκος δουλειάς. Ο όγκος της χαμένης δουλειάς των ανθρώπων αυτών. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τα συμφέροντά τους, ούτε με την αποστολή του. Το Οικονομικό Επιμελητήριο, όπως το έχουν καταντήσει σήμερα, αυτοί οι οποίοι έχουν μεταλλαχθεί σε διάφορα άλλα ονόματα για να αποποιηθούν τα παλιά τους. Τη διοίκηση του Τμήματος Δυτικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου διεκδίκησαν 5 παρατάξεις. Η Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδας, η Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων Χανίων και Ρεθύμνου, η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οικονομολόγων, το Όραμα Κίνηση Οικονομολόγων Δυτικής Κρήτης και η Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων Συνεργαζόμενοι.